Η σημερινή επέτειος συμβολίζει στην πραγματικότητα την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Επίσης συμπίπτει, και αυτό είναι συμβολικό, με μια σημαντική μέρα της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει να ανατρέχουμε στην ιστορία, να βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία μας είναι πολύ χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον, και ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας δέχεται νέες πιέσεις από την γειτονική της χώρα. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε ότι οι Έλληνες πάντοτε μεγαλούργησαν βασιζόμενοι στις δυνάμεις τους, αλλά και στις σωστές συμμαχίες, αλλά και στην δικιά τους ενότητα. Όποτε αυτό το πετύχαμε, στην ιστορία μας είχαμε λαμπρά παραδείγματα ότι η χώρα μας ενισχύθηκε, μεγάλωσε, μεγαλούργησε. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι είμαστε ανάδελφο έθνος. Είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Αντιθέτως, θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι η σύμμαχοί μας βρίσκονται στην Ευρώπη, αρκεί να γνωρίζουμε με το σωστό τρόπο να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, με τον σωστό και ψύχρεμο τρόπο, και να προχωράμε περαιτέρω. Εάν είμαστε ενωμένοι, εάν ομονοήσουμε και εάν λειτουργήσουμε σωστά, και λαμπρά παραδείγματα έχουμε κατά το παρελθόν και κατά το 21, αλλά κατά τις αρχές επίσης του 21ου αιώνα, και το παράδειγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ένα λαμπρό παράδειγμα, τότε νομίζω ότι θα πορευτούμε στο παρόν και στο μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά, μεγαλύτερη ασφάλεια, και επειδή βγαίνουμε από ό,τι φαίνεται από την κρίση, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε.